Αν με αφήνετε να σας εξηγήσω. Να εξηγήσεις τι? Τα ανεξηγητά. Δεσποινής Μαρκελέτα. Γιατί δεν σε δώσαν μια απλή ασουλούπο τη γραμματέας που από τη μια μέρα στην άλλη γίνεται οικονομική διευθύντρια και αυτό από καθαρή τύχη. Επειδή ούτε και ο Θεός ξέρει γιατί σε συμπάθησε ο Αλέξης. Και εσύ πώς τον ανταμείβεις. Σας παρακαλώ. Τον βαστουκίζεις και τον εκθέτεις ανεπανόρθωτα μέσα στην ίδια του την εταιρεία. Τι να μου εξηγήσεις, Μαρία, ότι πρέπει να σε κλείσω σε άσυλο. Ήταν ο μόνος τρόπος να τον κάνω να σταματήσει. Αλλιώς θα τον σκότωνε στο ξύλο τον Νικόλα. Ποιος ξέρει τι έκανε ο Νικόλα σου για να χάσει τον έλεγχο, Αλέξης. Αρκεί! Σε καμιά περίπτωση, μα σε καμιά περίπτωση δεν δικαιολογείται αυτό που έκανες. Λήθεια! Δεν το μπορώ άλλο αυτό. Ας παντρευτούνε να μ' αφήσουν ήσυχη. Να μ' αφήσουν ήσυχη. Μόνο αυτό ζητάω, Θεέ μου. Μόνο αυτό. Μαρία, ξέρεις που είναι ο Αλέξης? Τον ψάχνω, θέλω να το ρωτήσω κάτι για τις θέσεις στο showroom. Μαρία. Μαρία, τι είναι πάλι? Ο Αλέξης είναι στην αίθουσα σκέψεων, είναι. Γι' αυτό κλαις. Θα προτιμούσες να είναι κάπου αλλού? Εγώ θέλω να βρεθώ κάπου αλλού. Σε παρακαλώ, Τζίνα. Σε παρακαλώ, πάρε με μακριά από εδώ μέσα. Σε παρακαλώ. Δηλαδή το αποφάσισες? Λοιπόν, το καλύτερο απ' όλα είναι ότι θα έρθουν σχεδόν όλοι στο γάμο. Έτσι δεν είναι, Μαρκέλα? Ναι. Ελπίζω μόνο να μην αρχίσουν να μας μοιράζουν χαστούκια. Τι νίκες, αγάπη μου. Χριστός. Διακόπτω. Σέργιε. Σέργιε. Δεν το ξέραμε ότι θα αρκώσουν. Τι κάνεις, Σέργιε? Καλά, Μαργαρίτα μου. Πολύ καλά. Λίγο ανήσυχος μόνο. Αλέξη, σε παρακαλώ, μη σηκωθείς για μένα. Όλη η οικογένεια Μαντά βλέπω ενωμένη. Και ο αξιότιμος κύριος Βρετός. Και εγώ χαίρομαι που σε βλέπω, Σέργιε. Τι κάνεις, αδερφούλα? Προετοιμάζεσαι για το γάμο? Εδώ και 3 χρόνια. Τι έγινε, Σέργιε? Έπλεξες ημέρες? Αύριο είναι το διοικητικό συμβούλιο. Μα δεν έρχομαι στην Εκομόντα μόνο για διοικητικά συμβούλια, Αλέξη. Παράξενο. Είχα άλλη εντύπωση εγώ. Περαστικός ήμουν. Αλλά τώρα που σας βρήκα τόσο ωραία παρέα, είπα να καθίσω λίγο στη συντροφιά σας. Δεν ενοχλώ? Όχι, βέβαια. Απλά. Έχουμε πολλά να πούμε, Στέφανε. Άλλωστε λείπατε και τόσο καιρό. Δεν έχετε ιδέα τι συμβαίνει στην εταιρεία. Έτσι δεν είναι? Ναι, η αλήθεια είναι, Σέργιο, θα προτιμούσα όλα αυτά να τα λέγαμε αύριο στο διοικητικό συμβούλιο. Σήμερα μαζευθήκαμε εδώ για μια φιλική κουβεντούλα. Να μιλήσουμε για το γάμο της αδερφής σου. Ωραία. Και ο γάμος της αδερφής μου δεν με αφορά. Μαρκέλα, θέλεις να φύγω? Κάνω ό,τι θέλεις, Σέργιε. Αυτή τη στιγμή δεν με απασχολεί καθόλου. Ωραία. Εγώ νομίζω ότι βαριέσαι τις κουβέντες για το γάμο. Ναι, η αλήθεια είναι. Αλλά αυτή τη στιγμή έχω κάτι πολύ ενδιαφέρον που θα ήθελα να ρωτήσω τον Αλέξη, αν επιτρέπετε. Τι θες να ρωτήσεις? Μήπως θα κάνεις αύριο που θα αποχαιρετήσεις για πάντα την Προεδρία? Α, όχι, όχι, όχι. Σε παρακαλώ, Αλέξη, δεν μην αρχίσουμε τώρα. Όχι, όχι, Στέφανε. Δεν με απασχολεί αυτή τη στιγμή η Προεδρία. Αλήθεια? Δεν ήξερα ότι έχεις άλλα ενδιαφέροντα από το να κοιμάσαι όλη την ώρα στο υπουργείο. Πώς? Όταν ξυπνάω, βρίσκω τεράστιο ενδιαφέρον, ας πούμε, για τις δραστηριότητες της οικονομικής διευθύντριας της Εκομόδα. Της Μαρίας. Ακριβώς. Της Δεσποινίδος Μαρίας Παπασωτηρίου. Θα μπορούσες λοιπόν να μας ενημερώσεις, Αλέξη, για τις οικονομικές της δραστηριότητες εκτός Εκομόδα? Δεν σε καταλαβαίνω. Τι θες να μάθεις? Τι ξέρεις για τα οικονομικά της Μαρίας? Δεν σε ρωτάω κάτι τόσο δύσκολο. Δεν έχω ιδέα για την οικονομική κατάσταση της Μαρίας. Πέρα από το μισθό που τους δίνω, τι δουλειά έχω να κατέβουμε στα οικονομικά της, ε? Τότε άσε με να σε διαφωτίσω εγώ. Το ξέρεις ότι η Μαρία έχει δική της εταιρεία? Τι έκανε, λέει? Η Μαρία έχει δική της εταιρεία? Ακριβώς. Μαζί με έναν κύριο Μαρκάκη, Νικόλα Μαρκάκη, έχουν ιδρύσει την Τεραμόντα. Την Τεραμόντα? Μα αυτή δεν είναι η εταιρεία του Νικόλα. Πώς θα έχεις μπερδέψει, Σέργιε? Καθόλου, Μαρκέλα. Η εταιρεία
Είναι στο όνομα της Μαρίας και του Νικόλα Μαρκάκη. Έχω χαρτιά που το αποδεικνύουν. Βάζεις να ψάξουν τους συνεργάτες μου. Αυτό κάνεις, ε? Από πού και ως πού? Από τη στιγμή που εσύ ο ίδιος δεν έχεις ιδέα για τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεσαι, κάποιος πρέπει να νοιαστεί για το σε ποια χέρια ανήκει η Τεραμόντα. Συγγνώμη, Σέργιε. Τι είδους εταιρεία είναι αυτή η Τεραμόντα? Μια χρηματοοικονομική εταιρεία που κάνει επενδύσεις. Τι συμβαίνει εδώ, Αλέξη? Αυτό που συμβαίνει είναι ότι από εδώ ο κύριος Σέργιος προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις. Μόνο και μόνο για να διώξει τη Δεσποινίδα Παπασωτηρίου από την εταιρεία. Αυτό συμβαίνει. Ναι, και γιατί να το θέλω αυτό? Επειδή πήρε τη θέση του άχρηστου φίλου του Μαρούδα, γι' αυτό. Όχι, σε παρακαλώ, Αλέξανδρε. Δηλαδή, να με συγχωρείτε. Δεν βρίσκει κανείς παράξενο το γεγονός πως η Μαρία εργάζεται στην Εκομόντα, ενώ έχει η ίδια δική της εταιρεία. Είμαι ο μόνος που το βρίσκει παράξενο. Όχι, Σέργιε. Δεν είσαι ο μόνος που το βρίσκει παράξενο. Κι εγώ το βρίσκω παράξενο. Πολύ παράξενο. Δεν σε καταλαβαίνω, Μαρκέλα. Τι σου φαίνεται παράξενο? Ό,τι κάνει η Μαρία εκτός εταιρείας είναι δική της δουλειά. Αλίμονο. Δηλαδή τώρα λέει σοβαρολογείς, όλο αυτό σου φαίνεται φυσικό? Κάφτηκε και κοκορεύεται για τον πλούσιο φίλο της τον Νικόλα, μας λέει για την εταιρεία του και φροντίζει να αποσιωπήσει τη δική της ανάμιξη. Λυπάμαι που το λέω, αλλά ο Αλέξης έχει παραδώσει την εταιρεία στα χέρια μίας για την οποία γνωρίζουμε ελάχιστα, και από ό,τι φαίνεται μας επιφυλάσσει και εκπλήξεις. Τι πάει να πει ότι παρέδωσε την εταιρεία στα χέρια της Μαρίας? Οικονομική διευθύντρια της Εκομόντα είναι, όχι ιδιοκτήτρια. Θα πέσει φωτιά να μας κάψει, μαζέψου. Ιδιοκτήτρια. Αυτό θα μας έλειπε να φτάναμε μέχρι εκεί. Μισό λεπτό, και εγώ δεν καταλαβαίνω. Γιατί η Μαρία εξακολουθεί να εργάζεται εδώ από τη στιγμή που έχει δική της εταιρεία? Αυτό πολύ θα ήθελα να το μάθω. Σας παρακαλώ, δεν βλέπω κανένα λόγο ανησυχίας. Νομίζω ότι υπερβάλλουμε λίγο. Υπερβάλλουμε. Η Μαρία είναι ο άνθρωπος ο οποίος διαχειρίζεται όλες τις σημαντικές υποθέσεις της Εκομόντα στο πλευρό σου, Αλέξη. Δεν βρίσκεις ότι πρέπει να μας δώσει εξηγήσεις για τη διπλή ιδιότητά της? Εγώ νομίζω ότι ο Σέργιος έχει δίκιο. Να τη φωνάξουμε εδώ να δούμε τι έχει να μας πει. Θα πάω εγώ. Δεν χρειάζεται. Πάω εγώ. Αχ, ναι, Νικόλα, ναι. Είναι πολύ ωραίο αυτό που κάνατε για τον πατέρα σου. Να σου πω. Σε παρακαλώ, μην ξεχάσεις τον ισολογισμό της Τεραμόντα. Αύριο, μετά το διοικητικό συμβούλιο, θα παραιτηθώ. Θέλω όλα να είναι στην εντέλεια. Όχι, Νικόλα, αφού σε... ναι, μ' ακούς? Σε κλείνω τώρα, θα το πούμε μετά. Έλα, γέλια. Δεν πιστεύω να έκλεισες εξαιτίας μου. Όχι, Δεσποινής Μαρκέλα. Για δουλειά μιλούσα. Ναι. Έχεις πολλές δουλειές τελευταία. Μπορείς να έρθεις μια στιγμή μέσα που σε χρειαζόμαστε? Ναι. Ναι, βέβαια. Μαρία, κορίτσι μου, θα θέλαμε να μας δώσεις μερικές εξηγήσεις. Μάλιστα. Ό,τι θέλετε, κυρίματα. Μαρία, πώς ονομάζεται η εταιρεία στην οποία είναι διευθύνων σύμβουλος ο Νικόλας Μαρκάκης? Τεραμόντα. Τεραμόντα. Μήπως γνωρίζεις το όνομα του δεύτερου ιδρυτικού μέλους της εταιρείας? Το γνωρίζεις? Έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Την εταιρεία την ιδρύσαμε ο Νικόλας και εγώ. Και τόσο καιρό που κοκορευόσουν στους διαδρόμους για την εταιρεία του πλούσιου φίλου σου, γιατί δεν μας έλεγες για τη δική σου ανάμιξη? Γιατί το κράτωσες κρυφό? Τι συμβαίνει εδώ, Μαρία? Μαρκέλα, δεν το δικάζουμε το κορίτσι. Εξηγήσεις ζητάμε. Δεν κράτησα τίποτα κρυφό. Κι ούτε ήμουν εγώ αυτή που διέδιδα παντού για την Τεραμόντα. Αντιθέτως, μάλιστα η Λίλιαν ήταν που μιλάγε για τον Νικόλα και την εταιρεία. Εγώ δεν μιλάω για υποθέσεις που δεν αφορούν την εταιρεία. Για ποια εταιρεία μιλάς? Για την Τεραμόντα ή την Εκομόντα? Γιατί μας έχεις μπερδέψει. Ο Νικόλας ήθελε να ιδρύσει την Τεραμόντα. Αλλά επειδή χρειαζόντουσαν δύο ιδρυτικά μέλη, δεν μπορούσε να την ιδρύσει μόνος του. Ζήτησε να βάλω και το όνομά μου. Και τα λεφτά? Πού βρήκατε το αρχικό κεφάλαιο? Δεν ήταν τόσο μεγάλο το ποσό. Ο Νικόλας είχε κάνει κάποιες έξυπνες επενδύσεις σε μετοχές και έτσι καταφέραμε να βρούμε το αρχικό κεφάλαιο. Μάλιστα, εγώ οφείλω να ομολογήσω ότι έχω καλυφθεί. Όλα αυτά που μας λες, Μαρία, εμένα μου φαίνεται πολύ λογικά. Εμένα με συγχωρείς, Στέφανε, αλλά εξακολουθώ να το βρίσκω πολύ παράξενο. Δηλαδή, Μαρία, έχεις δύο δουλειές. Μία εδώ και μία στην Τεραμόντα. Πολύ
άνθρωποι στην Εκομόντα αλλά και σε άλλες εταιρείες έχουν παράλληλη απασχόληση. Δεν νομίζω ότι μας είχε ζητηθεί να μην έχουμε άλλη ενασχόληση εκτός της εταιρείας ή αν έχουμε να την αναφέρουμε. Μάλιστα. Έχεις μια απάντηση για όλα, έτσι. Αυτό που θέλω να καταλάβετε είναι ότι στην Τεραμόντα είμαι για καθαρά τυπικούς λόγους. Απλά βοήθησα τον Νικόλα να εκπληρώσει το όνειρό του. Ωραία, ωραία. Εγώ επαναλαμβάνω ότι έχω καλυφθεί. Όλοι μας νομίζω. Συμφωνώ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Μπορείς να πηγαίνεις. Εμείς φεύγουμε και θα τα πούμε το βράδυ στην κολεξιόν. Άλλοι καταραχτήκαμε νομίζω. Έτσι λέτε. Εγώ νομίζω ότι το σημερινό ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Σέργια μας άνοιξε τα μάτια. Θα έχω το νου μου σε αυτή τη σιγανό παπαδιά. Αχ, σε παρακαλώ, πια σταμάτα αυτές τις παράλογες υποψίες σου. Κι εγώ σε παρακαλώ. Να μην μιλάς έτσι στη μέλουσα γυναίκα σου. Ναι, αφού το ξεχάσαμε. Τίποτα δεν ξεχάσαμε. Ο Αλέξης Μαρκέλα μου μιλάει κάθε μέρα για το γάμο σας. Αλέξη. Ναι, βέβαια. Αλίμονο.